Επανήλθαμε, είμαστε εδώ στον αέρα, φίλες και φίλοι. Είπαμε, Ρένα, από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων ουσιαστικά η μέρα έχει οριστεί ως ημέρα εθνικής μνήμης για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής. Γίνονται διάφορες εκδηλώσεις και τη σημερινή ημέρα αλλά και τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να πούμε ότι σε ολόκληρη, κυρίως όμως, σε ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίως όμως στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, υπήρξαν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε στο Ακροβούνι, Ακροβούνι Καβάλας, Ακροβούνι Ελευθερούπολης Καβάλας, έτσι, στο Δήμο Παγκαίο. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια το προηγούμενο Σάββατο ενός, τι να πω τώρα, πολύ ωραίου μνημείου για τα θύματα της μικρασιατικής καταστροφής, δεδομένου ότι το Ακροβούνι ως χωριό είναι ως επιτοπλίστων προσφυγικό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Δημήτρη τον Καλυμνιό, είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακροβουνίου, για να μας πει και για το μνημείο αυτό και για την εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σάββατο. Καλημέρα, κύριε Καλυμνιά, τι κάνετε? Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές. Είστε καλά, εντάξει, όλα καλά? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση, έτσι, συγκινητικό το κλίμα και εξαιρετικό και το μνημείο, το οποίο πρέπει να πούμε ότι έχει και ως βασικό στοιχείο κατασκευής, έχει το σχιστόλιθο, έτσι, γιατί να πούμε και στους ακροατές και στις ακροάτρες ότι το Ακροβούλι είναι στην καρδιά του σχιστόλιθου, ή μάλλον καλύτερα η καρδιά του σχιστόλιθου. Να πούμε καταρχάς ότι είναι ένα χωριό πανέμορφο, έτσι. Είναι στους πρόποδες του Παγκαίου. Είναι πανέμορφο γιατί είναι σχετικά νέο χωριό. Κατάγομαι και εγώ. Βέβαια, γι' αυτό, ένα παραπάνω. Ένα παραπάνω. Επειδή είναι χτισμένο τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Το χωριό, το Ακροβούνι, ήταν χτισμένο, έτσι, πιο πάνω, πιο ψηλά. Έτσι. Αλλά είχε πάθει καθίζηση, οπότε. Εσύ θα μας πεις την ιστορία του Ακροβούνι. Έφυγαν κάτοικοι από εκεί και εγκαταστάθηκαν πιο κάτω. Λοιπόν, Δημήτρη Καλυμνιέ, πες μας λίγο για το. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση, πολύ ωραίο το μνημείο. Έτσι, πες μας κάποια πράγματα. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για μας, γιατί ήταν η κόπη 9 μηνών που από την ώρα που έπεσε, ας πούμε, η ιδέα, γιατί η ιδέα έπεσε 3 χρόνια πριν να γίνει αυτό το μνημείο που αφορά τη μικρασιατική καταστροφή και τους προγόνους μας. Βέβαια μετά μας ήρθε ο κορονοϊός, μας χτύπησε λίγο πίσω, αλλά από φέτος τον Ιανουάριο που ξεκινήσαμε, 9 μήνες δηλαδή το τρέξαμε με τη βοήθεια του Δήμου Παγκαίου, που μας βοήθησε πάρα πολύ, την τεχνική υπηρεσία όλους. Καταφέραμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση τώρα στις 10 Σεπτεμβρίου που είχαμε τα αποκαλυπτήρια. Πραγματικά ήταν μια συγκινητική εκδήλωση. Κλάψαμε, να σας το πω και έτσι. Ναι, ναι. Ήταν ένα μνημείο, είχε τρία θέματα. Ήτανε τρεις στήλες, όπου στη μία αναφερόταν η αλυσμόνες πατρίδες που ήρθαν οι πρώτοι πρόγονοί μας κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Ήταν το κυρίως θέμα που ήταν η απεικόνηση της Σμύρνης να καίγεται σε μια φωτογραφία πάνω σε μάρμαρο. Και η τρίτη στήλη που έχει αναφορά, ας πούμε, την ταυτότητα του μνημείου, που λέει για τη μικρασιατική καταστροφή και για τους φορείς που συνέβαλαν για να φτιαχτεί αυτό το μνημείο. Ποιοι ήταν αυτοί οι κατασκευαστές ουσιαστικά? Έτσι, ξέρω ότι βοήθησε και ο Δήμος Παγκαίου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος ήταν αυτός ο οποίος είχε την κύρια επιμέλεια, τέλος πάντων, των εργασιών. Αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι το κατασκεύασαν, έτσι, γιατί είναι, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, από σχιστόλιθο, έτσι, το κύριο μέρος, έτσι, της κατασκευής. Η ναι. βάση του είναι από σχιστόλιθο, γι' αυτό και επικεντρωθήκαμε στο σχιστόλιθο, γιατί είμαστε ένα χωριό, όπως είπατε, που η πέτρα, το χωριό, ας πούμε, έχει αναδείξει την πέτρα αυτή. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και αυτό επικεντρωθήκαμε στο σχιστόλιθο, στο στενάρι και οι κεντρικές επιγραφές που είναι τυπωμένες πάνω σε μάρμαρο. Ήτανε μαύρο γρανίτη. Ντόπια παιδιά αυτοί, μαστόρια που το κατασκευάσανε, που το χτίσανε. Υπήρχε μια διαδικασία μέσω του Δήμου έγινε η κατασκευή, ήταν εργολάβος του Δήμου. Της περιοχής συνεργείο. Της περιοχής, μάλιστα. Εντάξει, είναι μαστόρια της περιοχής, έτσι, γιατί πρέπει να ξέρεις να τη δουλεύεις την πέτρα. Ναι, για να φτιάξεις αυτό. Η εκδήλωση ήταν πολύ ωραία, είχε και συγκροτήματα, έτσι, που...
Η εκδήλωση υπήρχε το τελετουργικό των αποκαλυπτηρίων. Είχε έρθει και μας τίμησε και ο Σεβασμιότατης Μητροπολίτης, ο κ. Χρυσόστομος. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Αλέξης Πολίτης, η βοήθεια του οποίου ήταν και αυτός μας βοήθησε. Το κυριότερο όμως είναι ότι είχε πολύ κόσμο, έτσι, και είχε πολύ κόσμο από το χωριό δηλαδή εκεί στο... Είχε κόσμο, είχε, ναι. Είχε κόσμο. Και η χαρά μας ήταν δηλαδή που είχε και νέο κόσμο, γιατί ο σκοπός που κάναμε εμείς αυτό το μνημείο είναι ο νέος ο κόσμος. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα οι παλιοί αυτοί που τα ζήσαν όλα αυτά έχουν φύγει, έχουν μείνει ελάχιστοι. Εμείς όμως είμαστε αυτοί που πρέπει να δώσουμε στις επόμενες γενιές το... να μην ξεχαστεί. Ναι, γιατί οι νέοι αυτοί... πρέπει, ναι, να αυτό... γνωρίζουν το παρελθόν τους αυτό... για να προχωρούν στο μέλλον. Πέσει... Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό είχαμε καταθέσει και την ιδέα αυτή να κάνουμε το μνημείο και να θυμούνται οι νέοι. Δημήτρη, γιατί... ένα... και είναι καλό να γίνονται έτσι, να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να γίνονται χώροι και πανηγύρια. Οι παππούδες σου και οι γιαγιάδες σου από πού, από ποιο μέρος ήρθαν, Εμένα οι παππούδες μου ήταν από το Αϊδίν της Μικράς Ασίας, είναι περιοχή... Ναι, ξέρω, Σόκια. Ναι. Μάλιστα. Κοντά στα Σόκια δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι, σε Σόκια, σε Σόκια. Και από της μαμάς τη μεριά, στο, από την Προύσα. Από την Προύσα. Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι. Εμένα είναι από Πασάκιο η γιαγιά μου, Κωνσταντινούπολη. Η Πασάκιο είναι, έτσι. Πασάκιο Γλου δηλαδή ήταν η γιαγιά μου, για να... να το λέμε δηλαδή με όρους ακροβωνίου. Λοιπόν, έτσι. Και ο παππούς μου ήταν από Θράκη, από Δημοκράνια. Από τα Δημοκράνια. Έτσι. Οπότε όλοι εκεί μέσα είμαστε, τι να σου πω, πρόσφυγες, ρε παιδί μου, από μικρά Ασία. Το χωριό είναι κυρίως, είναι Ανατολική Θράκη, Δημοκράνια, είναι Πασάκη, ναι. Έχει κάποιες οικογένειες Πόντου, Καπαδοκία. Ναι. Και οι άλλοι, οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μου ήταν καθαρά Πόντι, έτσι δεν το συζητάμε. Να πω ότι στους 9 μήνες αυτούς που τρέξαμε όλη την εκδήλωση, το Αγίου Πνεύματος είχαμε διοργανώσει και ένα τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη, στο Πασάκιο και στα Δημοκράνια. Ο σκοπός που έγινε αυτή η εκδρομή ήταν για να πάρουμε χώμα, το οποίο και το καταθέσαμε το Σαββάτο στο μνημείο που έγινε. Έχει δύο θήκες με γυαλί από πάνω, το οποίο φαίνεται το χώμα που φέραμε. Από πού το φέρατε? Από πού το φέρατε? Από το Πασάκιο και από τα Δημοκράτια. Έλα, ρε, κοίταξε να δεις. Από τις γιαγιάς μου και από τον παππού μου το τέτοιο. Μάλιστα. Ναι, υπάρχει, μάλιστα, πλέον το χώμα. Όταν θα έρθεις στο χωριό και, μάλιστα, θα δεις το μνημείο, θα δεις το... Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και σε σένα προσωπικά, αλλά επειδή ξέρω ότι εργάστηκε πολλοί κόσμος για να γίνει αυτό. Σε όλους. Σε όλους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και έτσι. Να συνεχίσετε. Έτσι, να πάτε δυνατά. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας. Η ενημέρωσή σου.